τον πρώτο χρόνο με το ειδικό τέλος που είχαμε στην πλαστική σακούλα, αν έχουμε μείωση και τι θα δούμε από εδώ και πέρα, γιατί έχουμε να δείξουμε και κάτι. Αυτό το αποτέλεσμα, μία από τις δράσεις που τρέχει ο Οργανισμός Ανακύκλωσης με την πλαστική σακούλα, πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα αποτελέσματα αρχικά. Καλή σας μέρα. Τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά. Θέλω να πω ότι το 80% έχουμε μια μείωση κατά 80% στα σούπερ μάρκετ και μια μείωση της τάξης του 60% στα υπόλοιπα καταστήματα. Τα ακριβή νούμερα θα τα γνωρίζουμε τον Μάρτιο-Απρίλιο του 2019, όταν η παραγωγή θα καταθέσει στον ελληνικό οργανισμό τον αριθμό των σακουλών που διέθεσαν στα τρία βασικά μεγέθη, δηλαδή τη μικρή σακούλα από 0 έως 15 μικρά, ναι, δηλαδή αυτή που συνήθως αγοράζουμε, παίρνουμε στα σούπερ μάρκετ όταν πηγαίνουμε για τα τρόφιμα, από 15 έως 50 που ήταν η βασική σακούλα που διατίθεται με το περιβαλλοντικό τέλος, ναι, και από 50 έως 70, ναι, που ήταν η σακούλα που διέθεταν τα καταστήματα με τιμή η οποία καθόριζαν οι επιχειρηματίες και τα έσοδα ήταν δικά τους. Να ρωτήσω κάτι, Προκόπη, γιατί το έχουμε όλοι απορία. Αυτά τα χρήματα τα οποία δίνουμε όσοι παίρνουμε ακόμα σακούλες, πού πηγαίνουν, πώς αξιοποιούνται, πώς λειτουργούν ώστε, ας πούμε, αυτό που λέμε πράσινη πρωτοβουλία να πάρει σάρκα και οστά. Όχι μόνο θα σας πούμε, αλλά θα σας δείξουμε κιόλας. Ωραία, για πείτε μας. Πηγαίνουν λοιπόν αυτά τα χρήματα. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα γίνεται μια πιλωτική εφαρμογή του μέτρου, το οποίο θα γίνει σε πανελλαδική εμβέλεια και θα δοθούν σακούλες σε 4 δήμους με κριτήρια κυρίως την διάθεση που έχουν δείξει οι δήμοι αυτοί στην διαχείριση των απορριμμάτων και την μεγάλη του συμμετοχή στην προσπάθεια τη μείωσή τους. Ναι. Σακούλες που θα πάρουν οι δημότες δηλαδή, ναι, πολλαπλών χρήσεων για να τις χρησιμοποιούν στις καθημερινές τους δουλειές, στα ψώνια. Ακριβώς. Αυτές οι σακούλες λοιπόν θα δοθούν σήμερα και είναι οι εξής. Να σας δείξουμε λοιπόν. Αυτή είναι η σακούλα, η βασική σακούλα πολλαπλών χρήσεων που θα δώσει ο ΕΟΑΝ. Είναι πολυστρωματική. Πού θα τη βρούμε αυτή τη σακούλα? Θα δοθούν. Πού θα τη βρούμε αυτή τη σακούλα? Θα σας πούμε. Αυτές θα δοθούν δωρεάν, ναι, από τους 4 δήμους, ναι, στους πολίτες τους, ναι, μέσω μιας διαδικασίας την οποία σήμερα θα δοκιμάσουμε για το επόμενο χρονικό διάστημα, ναι, για να δούμε τυχόν αδυναμίες που πρέπει να βελτιώσουμε. Προκόπη, πες μας ξανά τους δήμους εσύ, πόσο είναι ο αριθμός αυτών των προϊόντων που θα έχουν στη διάθεση. Είναι 4 οι δήμοι λοιπόν στην αρχή, στην πορεία θα πάρουν όλοι οι καταναλωτές, αυτός είναι ο στόχος, είναι δήμοι, όλοι μας να έχουμε μια τέτοια σακούλα. Ποιοι είναι οι πρώτοι δήμοι που θα τις πάρουν? Νησιωτικός δήμος θα είναι η Αλόνισος. Η Μιαστικός Δήμος θα είναι η κοινοτική περιφέρεια Ναυπάκτου. Να. Περιφέρεια Αττικής, τμηματική διανομή, Δήμος Χαλανδρίου. Να. Και μάλιστα. Περιφέρεια Θεσσαλονίκης, Δήμος Βόλβης. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Οι οποίοι έχουν επιδείξει μια ιδιαίτερη έτσι, έφεση στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω και αυτής της προσπάθειας που έγινε. Εντάξει, λίγο πολύ. Θα μου επιτρέψετε να πω όμως. Και με αυτό να κλείσουμε. Θα δώσουμε 3 τσάντες. Αυτή είναι η πλαστική. Να. Να δούμε και τις άλλες 2 λοιπόν. Είναι και αυτή η πάνινη. Αυτή είναι η πάνινη. Ναι. Ναι. Θα δώσουμε καροτσάκια. Ναι. Για άτομα με ειδικές ανάγκες, να, και στο μεγάλο διαγωνισμό η πάνινη σακούλα, να, θα έχει και υπογραφή την εξής. Να δούμε και την πάνινη σακούλα, έτσι να κλείσουμε με αυτό λοιπόν. Αυτή είναι η σακούλα η οποία θα δοθεί μέσα από ένα διαγωνισμό, μεγάλο διαγωνισμό που θα γίνει. Είναι σακούλα με υπογραφή, όπως είπατε. Ακριβώς. Έχει την υπογραφή. Ακριβώς. Ακριβώς. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Βασίλη Κρυθαριώτη θα ψωνίζεις, Μιχελιδάκη, κατάλαβες. Καλή δουλειά.